εκλογές τις κερδίσατε με πατριδοκαπηλεία, αν και το αρνείστε, με εθνικισμό, με λαϊκισμό, με ψεύτικη παροχολογία και δυστυχώς έρχονται τα ίδια τα νούμερά σας να αποκαλύψουν την υποκρισία σας, να σας προδώσουν. Είπατε μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος, αλλά δεν μειώσατε το πρωτογενές πλεόνασμα ούτε κατά 1% που δεν σας έφτανε, αξιοποιώντας τον εγγυητικό λογαριασμό. Στερείτε δηλαδή με αυτόν τον προϋπολογισμό δημοσιονομικό χώρο ύψους περίπου 2 δις ευρώ, ο οποίος θα μπορούσε να αξιοποιηθεί κάλλιστα για φοροελαφρύνσεις και μέτρα κοινωνικής στήριξης. Είπατε ανάπτυξη 4%, γράφεται σήμερα 2,8% και πολλοί αμφιβάλλουν και οι διεθνείς οργανισμοί μαζί μας. Είπατε στήριξη των συνταξιούχων, αλλά τους κόβετε τη 13η σύνταξη. Είπατε εξυγίανση των τραπεζών, αλλά αρμαγεδόν για την πρώτη κατοικία. Είπατε αναστροφή brain drain, ενώ στην ουσία οδηγείται στην ανεργία χιλιάδες νέους επιστήμονες. Είπατε στήριξη της επιχειρηματικότητας, αλλά 60% των επιχειρήσεων δεν έχουν κανένα όφελος από την πολιτική σας. Το όφελος της μείωσης του συντελεστή θα το καρποθούν μόνο 2,5% του συνόλου των επιχειρήσεων. Είπατε δείχτη προστασίας στους αδύναμους και τη μεσαία τάξη. Αλλά πέρσι πήρανε κοινωνικό μέρισμα 3 εκατομμύρια συμπολίτες μας, φέτος 200.000. Είπατε στηρίζετε τη μεσαία τάξη, αλλά από τα 1,18 δις των ελαφρύνσεων, μόνο 123 εκατομμύρια στο κοινωνικό κράτος. Στηρίζετε απροκάλυπτα τους κολλητούς σας, τους χορηγούς σας, τα ΜΜΕ σας. Είπατε λοιπόν πάρα πολλά, αλλά τίποτα από αυτά δεν κάνετε. Ο προϋπολογισμός σας δίνει πολλά στους λίγους και λίγα στους πολλούς. Το χειρότερο όμως από αυτά δεν είναι τα ψέματά σας. Το χειρότερο είναι η ιδεολειπτική σας αιμονή σε μια ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική, την ίδια που οδήγησε την χώρα σε χωροκοπία και την ελληνική κοινωνία σε ανθρωπιστική κρίση. Χαμηλότερη μισθή, χαμηλότερη για τους πολλούς, χαμηλότερη φορολογία στο μεγάλο κεφάλαιο, κρατικό δίαιτος, ιδιωτικός παρασιτικός τομέας. Μέχρι και την ανάσα για την τοπική αυτοδιοίκηση έχετε βάλει στο στόχαστρο και δεν ακούτε καν τους δημάρχους σας, καταρχώντας το φιλόδημο. Ας περάσουμε τώρα στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού, για τον οποίο δήλωσε και περήφανος ο Υπουργός Τουρισμού εχθές. Και εκεί ψέματα, λανθασμένες τακτικές, αποσπασματικές στρατηγικές. Έτσι, η χώρα μας θα οδηγηθεί από κεντρικός παίκτης για άλλη μια φορά στον χάρτη των τουριστικών, των διεθνών εξελίξεων, σε ένα παρακολούθημα αυτών εξελίξεων αυτών. Είπε λοιπόν ο Υπουργός Τουρισμού εχθές πως δεν παραδώσαμε τίποτα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τα έργα του ΣΥΡΙΖΑ όμως παρουσιάζει σε κάθε του συνέντευξη στον διεθνή τύπο. Τα έργα του ΣΥΡΙΖΑ παρουσίαζε από αυτό εδώ το βήμα εχθές, όπως την πτήση Αθήνα-Σαγκάη, το άνοιγμα των σχολών ξεναγών, το πρώτο θεσμικό πλαίσιο για τον θεματικό τουρισμό που ήρθε και πέρσι τέτοια εποχή. Αλήθεια, ποιο νομίζει πραγματικά ότι κοροϊδεύει? Είπε ότι δεν παραδώσαμε τίποτα, ότι υπήρχαν μειώσεις σε εισπράξεις, σε εισρωές. Όμως, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, σας διαψεύδουν. Διότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιούνιο του 19, εμφάνισε πλεόνασμα 2,424 εκατομμύρια, αντί πλεονάσματος 2 τον αντίστοιχο μήνα του 18. Ειδικότερα, αύξησε κατά 16,4% κατέγραψαν τον Ιούνιο του 19 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,6 εκατομμύρια ευρώ έναντι 2,252 τον αντίστοιχο μήνα του 18. Ενώ αύξηση κατά 25,3% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, καθώς η εισερχόμενη τουριστική κίνηση παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με τον Ιούνιο του 18. Μάλλον η Τράπεζα της Ελλάδος διαφωνεί με τον κύριο Θεοχάρη. Πράγματι λοιπόν, σε 5 μήνες έκανε κάποια πράγματα μόνο στο Υπουργός Τουρισμού. Το φιάσκο του αποκλεισμού του ακτοπλοϊκού της Αμοθράκης, την ανεπαρκέστατη διαχείριση της κατάρρευσης του ταξιδιωτικού κόλωσου της Thomas Cook. Και εμείς λοιπόν που μας κατηγόρησε ότι κάνουμε κακόπιστη κριτική, φέραμε μια σειρά από μέτρα. Τους φορείς του τουρισμού, που τα ίδια μέτρα σας ζήτησαν. Γιατί δεν τα υλοποιείτε? Πάμε στα κολπάκια σας τώρα στον προϋπολογισμό. Διαφημίζετε μήνες την αύξηση του προϋπολογισμού στα κονδύλια του Υπουργείου Τουρισμού. 69 εκατομμύρια πέρσι, 69 εκατομμύρια και φέτος. Κάτι δεν πάει καλά ή με τα μαθηματικά σας ή με τη φαντασία σας. Είπατε, αύξηση του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων κατά 10 εκατομμύρια. Πράγματι, υπαρκτή. Δεν είπατε όμως τη μείωση κατά 10 εκατομμύρια στο εθνικό σκέλος του προϋπολογισμού.
Άρα, εμείς με δεδομένη αυτή τη μείωση έχουμε πάρα πολύ σοβαρές ανησυχίες ως προς τα κονδύλια που διατίθενται για τη λειτουργία του Υπουργείου Τουρισμού, αλλά και του ΕΟΤ. Σας ρωτάμε λοιπόν, πώς θα υλοποιήσετε μία σειρά από παροχολογίες, όπως είναι η εξαγγελία σας για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Τουριστικής Εκπαίδευσης, για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης, πώς θα διαμορφώσετε ένα νέο τουριστικό προϊόν και πώς κυρίως θα κατοχυρώσετε τον ΕΟΤ ως τον βασικό πυλώνα προβολής και προώθησης της χώρας μας στο εξωτερικό. Σκοπεύετε να κλείσετε τα γραφεία του ΕΟΤ του εξωτερικού, γιατί δεν το λέτε καθαρά? Σκοπεύετε να αναβάλλετε παόριστον το άνοιγμα των γραφείων του ΕΟΤ στο εσωτερικό, όπως προβλέπει το καινούριο οργανόγραμμα? Δεν απαντάτε σε τίποτα από αυτά. Φροντίσατε βέβαια στο κομματικό σας επιτελικό, ήθελα να πω, κράτος, να εξασφαλίσετε τη μισθοδοσία υφυπουργού, να εξασφαλίσετε μισθοδοσία προέδρου του ΕΟΤ, επιβαρύνοντας τον προϋπολογισμό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η μείωση των πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό και η αμέσως πλην σαφώς όμως διαβλεπόμενη συρρήκνωση του ΕΟΤ αποδεικνύει, υποκρύπτει μια πρόθεση σταδιακής αποδυνάμωσης του δημόσιου χαρακτήρα στην τουριστική προώθηση και προβολή. Και άρα, προτίθεστε να αφήσετε τη διαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος της χώρας και την προβολή του στα χέρια συγκεκριμένων μεγαλοεπιχειρηματιών. Είπατε ότι θα ξεκινήσει τη διαφήμιση ο ΕΟΤ από τον Ιανουάριο, αλλά τα χρήματα αυτά δεν φαίνονται πουθενά. Είπατε βιώσιμη ανάπτυξη. Ξεχνάτε όμως ότι βιώσιμη ανάπτυξη, για να είναι βιώσιμη, πρέπει να είναι και δίκαια. Και έχετε καταργήσει την επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων και προτίθεστε να ξεκινήσετε με ειδικές οικονομικές ζώνες. Σήμερα λοιπόν μειώνετε τον συντελεστή σε συγκεκριμένες ελάχιστες επιχειρήσεις, αντί για τη μείωση προκαταβολής φόρου, αντί για την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, αντί για την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Εσείς οι ίδιοι είστε που μιλάτε για την σημασία των υποδομών, αλλά σταματάτε τα έργα σε ολόκληρη τη χώρα. Το συμπέρασμα λοιπόν εξάγεται εύκολα για τα Ιόνα, κύριε Πρόεδρε. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει ούτε σχέδιο, ούτε όραμα, ούτε καν στοιχειώδη τουριστική πολιτική. Είπε ο κύριος Θεοχάρης πως ο τουρισμός είναι εθνική υπόθεση και δεν χωράνε μικροκομματικές αντιθέσεις. Συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά δεν χωράνε και τέτοιου είδους ανεπάρκειες. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, είστε αποφασισμένοι να επιτεθείτε εκ νέου στην ελληνική κοινωνία. Αλλά και εμείς είμαστε εξίσου αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τα κεκτημένα του ελληνικού λαού και τους πολλούς.